Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Βάλια Μπούη και πάμε να δούμε ειδήσεις μέσα από το neakrete.gr. Βαριά η ατμόσφαιρα στην Κρήτη μετά και το θάνατο της 22χρονης Κωνσταντίνας Δαγαλάκη, το 19ο θύμα της ασφάλτου στο νησί από αρχές του χρόνου μέχρι σήμερα. Συγκλονιστικά τα λόγια συμφοιτητών της, ακόμα και ανθρώπων που δεν γνώριζαν την άτυχη φοιτήτρια. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζέλιου νοσηλεύεται ο συνοδηγός. Μία ακόμα σημαντική στιγμή για το αεροδρόμιο Καστελίου. Στην τελική ευθεία από σήμερα η επικύρωση από τη Βουλή της Σύμβασης Παραχώρησης για την κατασκευή του νέου αερολιμένα. Η συζήτηση στην Ολομέλεια καθώς και η ψήφιση του νομοσχεδίου αναμένεται να πραγματοποιηθούν μετά τις διακοπές του Πάσχα. Μία ανάσα πριν τη μεγάλη εβδομάδα και διανύοντας περίοδο νηστείας θα πρέπει να ακολουθούμε μία ισορροπημένη διατροφή. Στην κατηγορία υγεία διαβάστε σωστούς συνδυασμούς τροφίμων αλλά και πώς να αποφύγετε τυχόν πεπτικά προβλήματα την Κυριακή του Πάσχα με δεδομένο ότι θα υπάρξει μετάβαση από την νηστεία στην κρεατοφαγία. Για ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και τον κόσμο, μπείτε στο neakrete.gr από το κινητό, το τάμπλετ και τον υπολογιστή σας. neakrete.gr, η ενημέρωση στα χέρια σου.